Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της ομάδας Καρδιάς του Νοσοκομείου Υγείας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Στα επόμενα λεπτά θα αναφερθούμε στην χρήση του συστήματος Pascal. Είναι ένα σύστημα διαδερμικής επιδιόρθωσης είτε της μητροειδικής βαλβίδας είτε της χειλόγενας βαλβίδας με τρόπο ανάλογο του MitraClip. Αυτή είναι η ομάδα Καρδιάς του Νοσοκομείου Υγείας. Λίγο ως πολύ γνωρίζουμε την θέση της χειρουργικής αντιμετώπισης της εκφυλιστικής αιτιολογίας ανεπάρκειας μητροειδικής βαλβίδας. Το ίδιο ισχύει λίγο ως πολύ και για τις λειτουργικές. Το πρόβλημα υπήρχε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών δεν αντιμετωπιζόντουσαν λόγω του υψηλού χειρουργικού κινδύνου που υπήρχε. Έτσι, η διαδερμική επιδιόρθωση καταρχήν με τη χρήση του συστήματος MitraClip, το οποίο πήρε FDA approval το 2013, φάνηκε να δίνει ένα φως. Οι κατευθύντερες οδηγίες έδωσαν θέση 2β τόσο για την εκφυλιστική όσο και για την λειτουργική ανεπάρκεια της μητροειδικής βαλβίδας. Και ξεκινώντας από το 2003, οπότε έγινε και η πρώτη σε άνθρωπο εμφύτευση MitraClip, μέχρι το 2008, οπότε και πήρε CE μάρκα, έχουμε αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία σε ένα σύνολο πάνω από 60.000 περιστατικά. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να πάρουμε πολλές πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο που πρέπει κανείς να χειρίζεται περιστατικά υψηλού χειρουργικού κινδύνου με δύσκολη ανατομία, όπως είναι η ανατομία της μητροειδικής βαλβίδας. Ωστόσο, η τεχνολογία εξελίχθηκε, δημιουργήθηκαν καινούργια συστήματα. Αυτό είναι το σύστημα Pascal της Edwards. Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί ένα πιο ευέλικτο καθετήρα. Κάνουμε παρακέντηση πάλι κατά τον ίδιο τρόπο όσο και με το MitraClip από τη δεξιά μοιραία. Περνάμε στο δεξιό κόλπο, κάνουμε puncture του septum με τη γνωστή τεχνική και τη χρήση της βελόνας Brockenbrough και εν συνεχεία χρησιμοποιούμε αυτή την συσκευή η οποία είναι λίγο πιο ογκώδης, η ανατομία της είναι πιο μεγάλη και χαρακτηρίζεται από αυτό το spacer το οποίο υπάρχει στο κέντρο, το οποίο καλύπτει τμήμα της υπολοιπόμενης ανεπάρκειας που το MitraClip άφηνε. Έτσι λοιπόν η ανατομία της καινούργιας αυτής συσκευής είναι ότι χαρακτηρίζεται από αυτό το spacer. Το spacer είναι ακριβώς αυτό εδώ το τμήμα το οποίο υπάρχει στο κέντρο και καλύπτει ένα έλλειμμα το οποίο άφηνε το MitraClip. Έχει δύο bundles και υπάρχουν και τα glasps, τα οποία όσον αφορά την ανατομία τους, τα bundles είναι πιο μεγάλα σε μήκος και έχουν μεγαλύτερο εύρος. Η εμπειρία έχει δείξει μέχρι τώρα και επιβεβαιώθηκε και από τα περιστατικά που έχουμε κάνει και εμείς μέχρι τώρα ότι το σύστημα Pascal έχει πλεονεκτήματα. Τα μεγαλύτερο μεγέθους paddles, το spacer, η δυνατότητα ανεξάρτητης, κάνοντας ανεξάρτητο grasping στις πτυχές της μητροειδικής βαλβίδας, μας έδωσε τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι αυτό το σύστημα θα δώσει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με το MitraClip. Η μέχρι τώρα διεθνής εμπειρία από παρηγορητική χρήση της συσκευής αυτής έγινε σε διάφορα κέντρα, μεταξύ των οποίων είναι και το Νοσοκομείο Υγεία. Αφορά ασθενείς ηλικιωμένους 70 ετών με υψηλό χειρουργικό κίνδυνο, πολλές νοσηλίες λόγω συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Αφορά τόσο σε εκφυλιστικές όσο και σε λειτουργικές ανεπάρκειες, με περισσότερες τις λειτουργικές. Είδαμε ότι από τα δεδομένα της μελέτης αυτής ότι η συσκευή ήταν εφικτό να τοποθετηθεί στην πληθώρα των περιστατικών 100%, με τεχνική εμφύτευση 97% και ότι μόνο ένα ποσοστό 3% παρουσίασε υπολοιπόμενη ανεπάρκεια η οποία ήταν σημαντική. Αιμοδυναμικά βλέπουμε μια σημαντική βελτίωση στις αιμοδυναμικές μετρήσεις της πίεσης του αριστερού κόλπου, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επιδείνωση όσον αφορά την υπολοιπόμενη στένωση μετά την εμφύτευση του συστήματος Pascal, που σημειωτέων βλέπουμε ότι με τη χρήση ενός μόνο συστήματος σε αντίθεση με το MitraClip που πιθανότητα να χρησιμοποιούμε δύο ή και περισσότερα, είχαμε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η διατήρηση της αιμοδυναμικής αυτής συμπεριφοράς όσον αφορά το mean gradient στο χρόνο, βελτίωση του λειτουργικού στάτους στο σύνολο των ασθενών, με διατήρηση του καλού υπερχοκαρδιογραφικού αποτελέσματος σε ποσοστό πάνω από 90-95%, αλλά και βελτίωση της λειτουργικής κατάστασής τους. Φαίνεται ότι από τα υπερχοκαρδιογραφικά δεδομένα έχουμε μια βελτίωση η οποία τίνει να είναι στατιστικά σημαντική όσον αφορά το κλάσμα εξωθήσεως, αλλά και τις διαστάσεις της αριστερής κοιλίας. Θα προχωρήσουμε σε ένα παράδειγμα. Είναι μια γυναίκα 53 ετών με ισχυμικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, χαμηλό κλάσμα εξόδου 35%,
Συμπτωματολογία λειτουργικού στάτους 3/4 με πολλαπλές νοσηλίες, υψηλό χειρουργικό κίνδυνο. Αποφασίσαμε, συζητώντας τον περιστατικό στο χάρτη, να προχωρήσουμε σε διαδερμική επιδιόρθωση χρησιμοποιώντας τη συσκευή Pascal. Εδώ βλέπουμε τον οδηγό καθετήρα, ο οποίος έχει προωθηθεί μέσα από τη δεξιά μυρία, έχει περάσει στον δεξιό κόλπο και εν συνεχεία μέσω του μεσοκολπικού διαφράγματος στον αριστερό κόλπο. Βλέπουμε και το Amblatz Extra Stiff Σύρμα, το οποίο προωθούμε στην αριστερή άνω πνευμονική. Εν συνεχεία, με τον γνωστό τρόπο που ακολουθούμε και στην περίπτωση του MitraClip, υπερχόμαστε ακριβώς πάνω με κάποιους medial και προς τα έσω χειρισμούς. Φέρνουμε το MitraClip ακριβώς πάνω με το επίπεδο της μητροειδικής βαλβίδας, στο σημείο περίπου που θέλουμε να κάνουμε την εμφύτευση. Ελέγχουμε την δυνατότητα ή το preperticularity σε σχέση με το coaptation line. Αφού είμαστε ευχαριστημένοι σε σχέση με αυτό, προωθούμε το σύστημα στον υποβαλβιδικό χώρο. Και εδώ βλέπετε τόσο υπερηχοκαρδιογραφικά όσο και ακτινοσκοπικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σύλληψη, και εν συνεχεία με τον ακτινοσκοπικό βλέπετε ότι τα γκλάσπες τα οποία έχουν πέσει κινούνται ακολουθώντας την κίνηση που κάνει η πρόσθετη και η οπίσθια γλωχίνα. Στο σημείο αυτό γίνεται ένας εκτενής υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος, όπου εκτιμούμε την υπολοιπόμενη ανεπάρκεια, τον βάθος τον οποίο έχουν γίνει η εμφύτευση της πρόσθετης και της οπίσθιας γλωχίνας, ώστε να έχουμε ικανό μήκος εμφύτευσης, αλλά και την βαρύτητα της υπολοιπόμενης στένωσης. Και αν με αυτά είμαστε ευχαριστημένοι, τότε προχωρούμε στην απελευθέρωσή τους. Στο συγκεκριμένο περιστατικό κάναμε όλες αυτές τις μετρήσεις. Είδαμε ότι δεν υπήρχε κάποιο βαθμού σημαντική υπολοιπόμενη στένωση. Κάναμε και πλανημέτρηση. Αυτή είναι μια transgastric προβολή αριστερά. Επειδή δεν ήμασταν ευχαριστημένοι όσον αφορά την υπολοιπόμενη ανεπάρκεια, ήρθαμε και κατά τον ίδιο τρόπο εμφυτεύσαμε και ένα δεύτερο σύστημα Pascal. Και εδώ βλέπουμε το τελικό, το αρχικό και την αρχική εικόνα και το τελικό αποτέλεσμα, όπου βλέπει κανείς μια με 3D color τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία με έγχρωμο Doppler. Βλέπουμε μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την ανεπάρκεια, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουμε σημαντική στένωση, δημιουργώντας μια διπλούς του μείου μητροειδική βαλβίδα με πολύ καλή γέφυρα. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 12 τέτοια περιστατικά. Είναι ασθενείς οι οποίοι είναι σε ηλικία 70 περίπου ετών. Είναι ασθενείς που έχουν υψηλό χειρουργικό κίνδυνο, όπως αυτός εκτιμήθηκε με βάση τα διαφορετικά σκορ STS και Euroscore. Στην πλειονότητά τους ήταν άντρες με στεφανία νόσο, κάποιοι από αυτοί χειρουργημένοι. Βλέπουμε ότι αναλογικά ακολουθούμε τα στατιστικά που έχουμε και στην μελέτη της Pascal τη Διεθνή. 56% ήταν οι λειτουργικές ανεπάρκειες, 33% ήταν εγκφυλιστικές και το υπόλοιπο ήταν μεικτής αιτιολογίας. Είδαμε ότι έχουμε στο 100% επιτυχής εμφύτευση του συστήματος Pascal, ένας αρκετός ακτινοσκοπικός χρόνος, ο οποίος είναι 40 λεπτά. Οι ασθενείς παραμένουν μία μονάδα στην εντατική, εν συνεχεία παραμένουν περίπου 4 μέρες σε όροφο νοσηλείας και η πλειονότητά τους πήρε εξιτήριο 4 μέρες μετά. 12 μήνες μετά την τοποθέτηση συσκευής βλέπουμε ότι έχουμε ένα μόνο θάνατο στο διάστημα αυτό λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και ένα ποσοστό που υπέστη κάποια λίμωξη από το ανώτερο αναπνευστικό. Στο σύνολό τους οι ασθενείς διατήρησαν το λειτουργικό στάτους με έναν ήχα γύρω στο 2 και βλέπουμε ότι συμπερασματικά από τα δικά μας δεδομένα αλλά και τα δεδομένα τα διεθνή, ότι η χρήση του συστήματος Pascal είναι εφικτή, χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά επιτυχούς τοποθέτησης, δεν χαρακτηρίζεται από περιεπεμβατική θνησιμότητα, αποτελεί οδηγεί σε κλινική βελτίωση και σε μείωση του ρυθμού επανασαγών στους ασθενείς στον χρόνο. Φυσικά όλα αυτά τα περιστατικά, επειδή αποτελούν σύνθετες περιπτώσεις, απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πραγματοποιούνται σε κέντρα εξειδικευμένα με παρουσία πολυδύναμων ομάδων καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση και πολύ ενδιαφέρουσα. 100% η εμφύτευση. Ναι. Δυσκολία στην προσέγγιση. Είναι περιστατικά τα οποία τα έχουμε μελετήσει πολύ. Δεν είναι λίγο πιο stiff η συσκευή? Όχι. Είναι πιο εύκολο κανείς να φτάσει στη μητροειδική βαλβίδα με τον guide catheter που έχει αυτή η συσκευή.
Το Pascal σαν σύστημα είναι λίγο πιο ογκώδες, αλλά αυτό δεν μας δημιούργησε προβλήματα. Ίσα-ίσα μας δεν ήταν δύσχριστο δηλαδή. Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα που εκτιμώ ότι είναι πιο εύχριστο σε σχέση σε κάποια σημεία του σε σχέση με το MitraClip. Τώρα, υπάρχει κάποια ερώτηση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.